Κύριε Συντριχάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνη και σε εσάς τους ακρότες. Καλά είστε? Καλά. Όσο μπορεί να είναι κάποιος υπό αυτές τις ασφιχτικές πιεστικές συνθήκες. Λοιπόν, για να σας ζητήσω... Δυστυχώς προκαλεί η κυβέρνηση. Κάντε μου ένα πρώτο σχόλιο στην ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί μου έμεινε η εντύπωση ότι προσπάθησε να καθησυχάσει λέγοντας ότι εντάξει, ελέγχουμε την κατάσταση. Τώρα ελέγχεις με 8.000 κρούσματα και τα λοιπά είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση ακολουθεί ακριβώς την ίδια τακτική που ακολούθησε εξ αρχής. Δηλαδή, να τα παραπέψει όλα στην ατομική ευθύνη. Αυτό συνεχίζει να το κάνει και τώρα, με ένα τέταρτο κύμα πανδημίας, με 7.000 ημερήσια κρούσματα, και να δούμε σήμερα πόσα θα δηλωθούν, που από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ περισσότερα, με πάνω από 16.000 νεκρούς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, φτάνοντας οι νεκροί ακόμα και στους 60 ημερησίως. Και παρόλα αυτά επιμένει στην ατομική ευθύνη. Και μάλιστα στέλνει μήνυμα, και το μήνυμα αυτό πάει προς τους επιχειρηματικούς ομίλους, λέγοντάς τους ότι η οικονομία δεν πρόκειται να κλείσει. Φυσικά όταν λέει οικονομία δεν αναφέρεται ούτε στον αυτοαπασχολούμενο, τον οποίο τον έχει μετατρέψει σε χωροφύλακα. Να σας ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Λέτε λοιπόν ότι λέει ότι η οικονομία δεν θα κλείσει, δηλαδή θα έχουμε lockdown, το είπε αυτό ξεκάθαρα. Εδώ όμως υπάρχει ένα οξύμορο. Κλείσαμε με 300 κρούσματα και τώρα που φαίνεται ότι θα ξεπεράσουμε τους 8.000, λες δεν θα κλείσω ακόμα και αν μου το πει η Επιτροπή των Ειδικών. Δεν είναι λίγο οξύμορο αυτό? Κοιτάξτε, μπορεί να είναι οξύμορο, το θέμα είναι τι είναι αυτό που προκαλεί αυτή την αντίφαση της κυβέρνησης. Τι είναι κατά την άποψή σας? Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, η απάντηση της κυβέρνησης στη νέα έξαρση, που βάζει ακόμα και νοσηλευτές, γιατρούς μπροστά στο δίλημα, αν θα πρέπει να επιλέξει ο ασθενής κορονοϊό ή εγκεφαλικό, αυτό που πήρε, δηλαδή η κυρία Κάγκα, δηλαδή είσαι σώνο ή είσαι αφήνω να πεθάνεις. Παραμένει αυτό, η ατομική ευθύνη. Και μάλιστα, τι να σας πω, στη χειρότερη της μορφή. Διότι αυτά που είπε η κυρία Κάγκα, για παράδειγμα, δεν είναι κάτι που έρχεται από το κοντινό μέλλον. Αυτά συμβαίνουν ήδη στις νοσοκομειακές μονάδες. Ναι, αλλά, δηλαδή το ότι έχουμε έλλειψη κρεβατιών. Πώς έχουμε έλλειψη, με συγχωρείτε. Βγήκε ο κύριος Βορύδης, έτσι, και είπε σήμερα στη συνέντευξή του ότι το ΕΣΥ έχει ενισχυθεί. Σας διαβάζω εντός εισαγωγικών. Από την έναρξη της πανδημίας με 12.000 προσωπικό, ενώ έχουν ήδη εγκριθεί άλλες 4.700 θέσεις. Από 500 γίνανε, λέει, 1.100. Πώς δεν έχουμε? Λέει τη μισή αλήθεια. Και όσο λέει τη μισή αλήθεια, είναι ολάκερο το ψέμα που λέει. Δηλαδή. Διότι δεν μπορείς να προσλαμβάνεις έναν, αλλά οι πραγματικές ανάγκες λένε ότι πρέπει να προσλάβεις 20. Δηλαδή έχεις έλλειψη κρεβατιών μεθ. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Υποχρεώνει γιατρούς να κάνουν διασωληνώσεις σε απλούς θαλάμους νοσηλείας COVID. Εχθές είχα επίκαιρη ερώτηση προς τον κύριο Πλεύρη και τι απάντησε στη συγχώνευση της παιδιατρικής με την παιδοχειρουργική και την COVID παιδών, δηλαδή 3-1 στο νοσοκομείο του Ηρακλείου, ότι όπου δεν υπάρχει μέγιστη πληρότητα θα συγχωνεύουμε κλινικές. Δηλαδή πάνε με όρους ξενοδοχειακής πληρότητας. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θεωρεί ότι η υγεία είναι ένα είδος πολυτελείας όπου οι γιατροί γίνονται δήμοι, εξουθενώνονται στην κυριολεξία, έτσι, υποστελεχώνονται τα νοσοκομεία κάτω από αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες στα ζητήματα της διαχείρισης της πανδημίας. Και είτε αφορούν τα θέματα της πρόληψης, είτε τα θέματα εφημιλάτησης, είτε τα θέματα επιδημιολογικής επιτήρησης, θέματα που αφορούν την εμβολιαστική εκστρατεία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν θέλει να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Ωραία, κύριε, κατηγορείται ότι δεν θέλει να ενισχύσει το εθνικό σύστημα υγείας. Όμως, σήμερα πάλι ο κ. Μητσοτάκης είπε ένα από τις τέσσερις βασικές θέσεις που εξέφρασε, η τρίτη λέει ότι διαρκή ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδίως στις περιφέρειες που πιέζονται, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί προκειμένου να προστάσουμε ανθρώπινους πόρους εκεί που υπάρχουν ελλείψεις. Μα το λέει ο άνθρωπος. Γιατί τον κατηγορείτε τότε ότι δεν θέλει να στηρίξει το ΕΣΥ? Κοιτάξτε, με λόγια.
χτίζω αλόγια και κατόγια, που λέμε στην Κρήτη. Εδώ έχουμε τα αντικειμενικά γεγονότα που μιλούν. Έχεις 16.000 νεκρούς. Πολύ χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Εδώ έχουν μειωθεί οι έλεγχοι, οι προσυμπτωματικοί έλεγχοι για τον καρκίνο κατά 90%. Έχουν αναβληθεί χειρουργία για πολλούς μήνες μπροστά. Ογκολογικές θεραπείες. Έχεις επίπτωση και διόγκωση διαφόρων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που αναπτύχθηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα της πανδημίας. Εδώ λιποθυμούν μπροστά στις κάμερες γιατροί. Έχει διώξει κοντά στους 10.000 υγειονομικούς με το πρόσχημα των ανεμβολιάστων. Λοιπόν, εντάξει, εδώ μπορεί να έχει και δίκιο όμως τώρα. Δεν μπορείς να βάσεις ένα ανεμβολία στο υγειονομικό στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Λογικό. Λοιπόν, ας λάβει λοιπόν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που λέει ενημέρωση του πληθυσμού πριν πάει να κάνει το εμβόλιο, η αναγκαία ενημέρωση αλλά και η πειθού που πρέπει να γίνει προκειμένου να πάει ο άλλος να εμβολιαστεί, σημαίνει παρακολούθηση μετά του εμβολιασμού για πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θα σας πω, η ίδια τακτική που ακολουθεί στο σύστημα υγείας, ακριβώς, μα ακριβώς, την ίδια τακτική ακολουθάει και στα σχολεία. Ήρθε μια υπουργική απόφαση μέσα στην πανδημία που λέει συντήρησης τμήματων και συγχωνεύσεις σχολείων. Είναι δυνατόν να μιλάμε ότι μπορεί να πετύχεις την προστασία των παιδιών από την πανδημία, από τον ιό, όταν τα 15 παιδιά θα κάνεις 25 έως 27 και 28 ένα τμήμα? Γιατί αυτό συμβαίνει. Έχεις μια κυβέρνηση και την κυρία Κεραμέως, η οποία τι κάνει, καθησυχάζει, παρουσιάζει μια πλασματική εικόνα. Ενώ σε πραγματικότητα τα σχολεία είναι απροστάτευτα. Πάντως, για αυτό το θέμα των σχολείων, μου επιτρέπετε, κύριε Συντηγάκη, υπάρχει ψήφισμα του ομόφωνου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, που μιλάει και χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη διαδικασία συγχώνευσης σχολικών τμήματων εν μέσω πανδημίας. Είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Βεβαίως. Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις πάντως. Γιατί συζητιέται πολύ έντονο το ζήτημα του κλεισίματος των σχολείων. Είπε η κυρία Κεραμέως ότι δεν θα κλείσουν τα σχολεία. Το βγήκε. Ναι, αυτό σας λέω. Η κυρία Κεραμέως προσφέρει τις χειρότερες υπηρεσίες αυτή τη στιγμή. Και το λέω με πλήρη επίγνωση. Αντί να αραιώσει τις αίθουσες, προχωράει σε συγχωνεύσεις και συντήξεις. Αντί να κάνει μαζικές προσλήψεις, η κυρία Υπουργός τα βάζει με τους εκπαιδευτικούς. Γιατί δεν θα λέει δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Τους τιμωρεί με την αξιολόγηση, δηλαδή κάτω από αυτές τις συνθήκες, με τέτοιες υποδομές, με 27 και 28 τμήματα, τους καλεί να αξιολογηθούν. Δηλαδή είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει με κλιματικό. Εμείς είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Καταρχήν ότι πρέπει να υπάρξουν μαζικά δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία. Δύο, να ανακληθεί η υπουργική απόφαση που μιλάει για συγχωνεύσεις και συντήρησης τμήματων. Τρία, πρέπει να υπάρξει μια καμπάνια, επιστημονική καμπάνια όμως, έτσι, για τα θέματα του εμβολιασμού. Να υπάρξει ενημέρωση. Με συγχωρείτε, αν μου επιτρέπετε, τι ενημέρωση, όταν βγαίνει ο κύριος Βορύδης και λέει ότι εμείς δεν θα κάνουμε lockdown, έστω και αν μας το πει η Επιτροπή, ο ρόλος της Επιτροπής είναι γνωμοδοτικός, τότε τι να τους βάλεις μπροστά, με συγχωρείτε. Προφανώς αυτά που σας λέω πρέπει να γίνουν υπόθεση του κινήματος. Υπόθεση του κινήματος. Εμείς το λέμε καθαρά. Ή θα αγωνιστούμε λοιπόν, ή θα παραδοθούμε. Εδώ δηλαδή ο λαός δεν έχει πολλές επιλογές. Αν μου επιτρέπετε εδώ, και θα το πω λίγο ειρωνικά, είναι μη μιλάς δυνατά, σιγά η Ελλάδα κοιμάται. Συγγνώμη που το λέω, δυστυχώς έτσι είναι. Εντάξει, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, προφανώς, ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μια παστρατιά ανυπακοής, να το πω έτσι. Ανυπακοής σε αυτή την κυβερνητική πολιτική. Και την ίδια στιγμή που συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν με αφορμή το θέμα της πανδημίας, έχεις μια Νέα Δημοκρατία και ένα ΣΥΡΙΖΑ να τσακώνονται στην κυριολεξία για το αν τελικά θα πάνε σε κοινής αποδοχής επιτροπή, για το αν θα πάνε σε ένα κοινό υπουργό υγείας, για το αν εν πάση περιπτώσει θα προετοιμάσουν να κάνουν το λεγόμενο αφήγημα της συνένεσης. Δηλαδή εδώ έχεις μια εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης και ο ΣΥΡΙΖΑ αντί, προφανώς εγώ δεν τρέχω αυταπάτες γιατί ξέρω ότι είμαι ο ΣΥΡΙΖΑ,
να χτυπάει στον πυρήνα, στην καρδιά της αστικής πολιτικής που εκφράζεται σήμερα στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, τρέχει αυταπάτες στον κόσμο ότι αν υπάρχει κοινή διαχείριση, τότε θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της πανδημίας. Πείτε μου κάτι, κύριε Συντηχάκη, το δεύτερο μεγάλο θέμα με σημαντικές παρενέργειες στην καθημερινότητα και όχι μόνο των πολιτών αλλά και του επιχειρήν πλέον είναι η ακρίβεια. Θέλω λιγάκι να το δούμε εδώ, γιατί δεν ασχολιόμαστε καθόλου δυστυχώς. Έχουμε επικεντρώσει όλοι στη διαχείριση και στα εμβόλια και στα κρούσματα και η ακρίβεια έχει πλέον πάρει επικίνδυνες διαστάσεις. Και όχι μόνο στους ευπαθείς ομάδες, πλέον και σε επιχειρήσεις. Εγώ μίλαγα με επιχειρηματίες και μου λένε, ξέρετε, έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην παραγωγή προϊόντων. Δεν μπορούμε να απορροφήσουμε τις αυξήσεις άλλο. Όταν λέμε για τις επιχειρήσεις, εννοούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και οι μεγάλες ακόμη, ξέρετε. Και μεγάλες επιχειρήσεις. Και εννοείται, γιατί αν μιλάμε για επιχειρήσεις που είναι πάνω από 200-250 άτομα, προφανώς δεν είναι μικρός ούτε μεσαίος. Έτσι, είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Για τα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι μικρομεσαίες. Ναι, σε κάθε περίπτωση όμως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μικρομεσαία επιχείρηση είναι ότι είναι διαφορετικό πρόβλημα για την οικονομία. Που σημαίνει τι, ότι πρέπει κάποια στιγμή να σε μπερδεύουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, για την άνοδο των τιμών που είπατε, για την ακρίβεια κτλ., είναι μόνο μία πλευρά από την επίθεση που δέχονται σήμερα οι εργαζόμενοι. Γιατί θα πρέπει να προσθέσουμε τους χαμηλούς μισθούς, την ανεργία, το τσάκισμα των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, τη φορολογία. Όλα μαζί αυτά δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας. Κατατρώνε το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων. Δηλαδή η ακρίβεια θα έλεγα ότι είναι το αντίτιμο που πληρώνουμε για την ανάπτυξη του κεφαλαίου, για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να χρηματοδοτηθούν δηλαδή επιχειρήσεις. Εξού και το Ταμείο Ανάκαμψης των 32 δισεκατομμυρίων που δεν πρόκειται προφανώς να πάρει ούτε για τους αυτοαπασχολούμενους, ούτε για τους φτωχοτρόφους που τους παίρνουν τις ενισχύσεις πίσω. Θα πάνε προφανώς για να ενισχύσουμε το λεγόμενο πράσινο. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο Κροατή, τον κύριο Αποστολή, ο οποίος λέει το εξής. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Συντηχάκη αν συμφωνεί το ΚΚΕ με αυτή την άποψη. Η πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, τον οποίο εγώ δυστυχώς ψήφισα, οδηγεί εμάς που είμαστε μικρομεσαίοι ή να κλείσουμε ή να συγχωνευτούμε ή να γίνουμε franchise στους πολύ μεγάλους. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμφωνεί με αυτή την άποψη? Κοιτάξτε, αυτή είναι η εξέλιξη, στον καπιταλισμό, είναι αυτή, να μην τρέχουν αυταπάτες οι μικρομεσαίοι. Δηλαδή τι, ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ανεπτυγμένου καπιταλισμού είναι οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές επιχειρήσεων. Λάξτε, αυτό δεν είναι κακό από μόνο του στην οικονομία βέβαια, σαν όρος, στην οικονομία, η συνεργασία επιχειρήσεων. Δεν θα ήθελα να το δούμε αν είναι κακό ή καλό, προφανώς δεν είναι καλό, είναι κακό, λέω εγώ, λέει το ΚΚΕ. Το ζήτημα είναι ότι αποτελεί μια αντικειμενική τάση. Με αποτέλεσμα αυτός ο αυτοαπασχολούμενος, ο μικρομεσαίος, εκεί που είχε το μαγαζί του, εκεί που δούλευε, που έφτιανε αίμα καθημερινά, μια στιγμή πετιέται στον δρόμο. Δεν το εξασφαλίζει κανένα κράτος, κανένα καπιταλιστικό κράτος, ότι αυτός ο άνθρωπος σε ΣΑΗ θα έχει το μαγαζί του, ότι εάν το κλείσει, βάλει λουκέτο που εκεί οδηγούνται τα πράγματα, θα του εξασφαλίσει μια φυσιολογική στοιχειώδης εξασφάλισης. Συγγνώμη όμως, ίσως εδώ είναι και θέμα αντίληψης, δηλαδή στην ελεύθερη οικονομία αν μια επιχείρηση δεν πάει καλά θα κλείσει, δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει το κράτος ότι και καλά να μην πηγαίνεις θα σε διατηρήσω. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Η βαρβαρότητα, όταν λέει το κουκουέ για τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού, είναι αυτή. Δηλαδή ότι στο μικρομεσαίο του βάζει τον λουκέτο. Μπορεί να μην είναι βαρβαρότητα στον αγρότη, στον αγρότη του παίρνει τη γη και του παίρνει και τη σοδειά. Τον εργάτη τον στέλνει στην ανεργία ή τον βάζει να δουλεύει 10 και 12 ώρες απλήρωτες υπερορίες όπως ο νομοστατικός το βλέπει και πάει λέγοντας. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Λοιπόν, ή τον αποδέχεσαι και υποτάσσεσαι, ή αγωνίζεσαι και απαλλάσσεσαι. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Αυτό είναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια εποχή που πρέπει να πέσουν οι μύθοι, πρέπει να απαλλαγούμε από αυταπάτες, από προσμονές και να κάνει ο λαός τη δική του αντεπίθεση. Αυτό είναι το κάλεσμα που κάνει το ΚΚΕ. Δηλαδή ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό και κανένας άλλος. Όλα τα υπόλοιπα είναι έτσι για να μπερδεύουν και να συσκοτίζουν την πραγματικότητα. Μάλιστα. Και θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω.
Έχω ένα μήνυμα από έναν φιλοκροατή, καπετάνιος είναι, ο οποίος διαφωνεί με την απόφαση της ποινιού να κάνει απεργία, λέγοντας ότι η απεργία αυτή πρακτικά μπήγει το μαχαίρι στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να αναπτύξει την οικονομία. Αφού θα δέσει τα πλοία και δεν θα υπάρξει, είναι μεγάλο το μήνυμά του, κίνηση από την υπηρετική Ελλάδα στα νησιά. Τι απαντάτε σε αυτό εσείς? Γιατί από ό,τι λέει μέσα, βασικά εναντίον σας τρέφεται. Δηλαδή θεωρεί το κουκουέ βρίσκεται πίσω από αυτή την ιστορία. Κοίταξε, οι ναυτεργάτες είναι ένα από τα πιο σκληρά εκμεταλλευόμενα τμήματα της εργατικής τάξης. Υψηλούς μισθούς όμως. Μιλάμε για τους ναυτεργάτες που υψηλή μισθή, τι είναι υψηλή μισθή όταν είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στη θάλασσα για ένα σωρό, για πάρα πολλούς μήνες. Να σας πω, συντεταγμένα όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση και όλες οι άλλες κυβερνήσεις μαζί με εφοπλιστές συντεταγμένα επιτίθενται σε βάρος των ναυτεργατών για να επιβάλλουν σε όλες τις κατηγορίες πλοίων συνθήκες της παγκόσμιας ναυτιλίας, όπως επικαλέστηκε ο κ. Πλαγιωτάκης τελευταία, δηλαδή την απέτηση των εφοπλιστών για να εφαρμοστούν τα διεθνή στάνταρ που σημαίνει φτηνός ναυτεργάτης χωρίς υποτιμημένα δικαιώματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστική και η επαναφορά της τροπολογίας που είχε ψηφιστεί τον Οκτώβρη, είχε περίπου στα μέσα του Οκτώβρη, που δίνει το δικαίωμα στους εφοπλιστές για τις μειωμένες ειδικές συνθέσεις. Η ελληνική σημαία να μην εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις, την κοινωνική ασφάλιση στο σύνολο των ναυτεργατών. Μην μου πείτε τώρα ότι συνολικά όλες οι κυβερνήσεις όχι απλά χαϊδέψαν και χαϊδεύουν τα αυτιά των εφοπλιστών. Εδώ φτάσαμε στο εφεύρημα, στο απίστευτο εφεύρημα της εθελοντικής φορολογίας των εφοπλιστών, πέρα από τις 50 φοροαπαλλαγές που ήδη τους έχουν βάλει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι όχι απλώς δικαιολογημένη η απεργία, η πανελλαδική, αλλά επιβάλλεται, γιατί θέτουν πολλά ζητήματα, όπως την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη. Και του συνόλου των αλληλεγγύων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για την κοινωνική ασφάλιση, κύριε Συντηγά, για τον επαναπατρισμό χιλιάδων εκλεπισμένων ναυτεργατών στα πεντοφόρα καράβια. Γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Λόγω COVID, αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Συντηχάκη, δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος έρχεται ένα μίληκτος. Πρέπει να πάω σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό σας βράδυ. Σας εύχομαι καλή δύναμη και εσάς. Γεια σας. Καλό κουράγιο. Γεια σας.